Εγώ είμαι η Γεωργία Μωραΐτη, είμαι η κοινωνική λειτουργός του Σωματείου, οι περισσότεροι με ξέρετε. Τέλεια. Ουσιαστικά νομίζω ότι η παρουσίαση είναι λίγο επανάληψη των όσων υπόθηκαν από την ίδια οικογένεια, αλλά πάμε να τα ξαναδούμε. Η ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων με τους ένους ουσιαστικά περιλαμβάνει και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Σκοπός της είναι η προσαρμογή και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, έτσι ώστε να έχουν μια πλήρη ζωή, ανεξάρτητη και παραγωγική, έχοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται και μια συνεχή συναισθηματική υποστήριξη. Ας δούμε μερικά από τα βήματα που την περιλαμβάνουν. Μερικά άτομα με Ντουσέν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην γνωστική και στην κοινωνική ανάπτυξή τους, η σοβαρότητα των οποίων φαίνεται να σχετίζεται με την μετάλλαξη στο γονίδιο της διστροφήνης που έχουν. Νωρίς στην παιδική ηλικία θα πρέπει να υπάρξει μια βασική αναπτυξιακή εκτίμηση κάτω των 4 ετών, ενώ αν υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες θα πρέπει να υπάρξει μια νευροψυχολογική αξιολόγηση αν χρειάζεται. Αυτό θα τους βοηθήσει να ενδυναμωθούν τόσο στο σχολικό πλαίσιο, όσο και στη γενικότερη καθημερινότητά τους, ενδυναμώνοντάς το. Πολύ σημαντικό είναι και η λογοθεραπευτική αξιολόγηση, τόσο στην παιδική ηλικία, όσο και στην ενήλικο ζωή, έτσι ώστε να αποφευθούν προβλήματα στην ομιλία, αλλά και στη μάθηση. Το βήμα δεύτερο είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Όλοι ξέρουμε ότι στις μέρες μας και στην χώρα μας ειδικά τα δικαιώματά μας είναι λίγα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε και να τα διεκδικούμε, έτσι ώστε να δηλώνουμε την παρουσία μας, να εκφράζουμε την ανάγκη μας και να πιέζουμε ως προς τις αρχές για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Απαραίτητο εργαλείο είναι η συμβουλευτική με έναν κοινωνικό λειτουργό που θα βοηθήσει στην αναγνώριση των δικαιωμάτων. Το βήμα τρίτο είναι να οργανώνουμε την καθημερινότητά μας. Το πρόγραμμα των παιδιών στις μέρες μας είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρημένο. Πόσο μάλλον ενός παιδιού με Ντουσέν που θα πρέπει να κάνει και τις φυσικοθεραπείες και τις υδροθεραπείες και όλες τις υπόλοιπες θεραπείες που μπορεί να απαιτούνται, όπως εργοθεραπεία ή ψυχολογική υποστήριξη. Εξακολουθεί όμως να έχει τις ίδιες ανάγκες με τους συνομιλίκους του. Χρειάζεται να παίξει, να έχει χρόνο με τα αδέρφια του και τους φίλους του. Ο ελεύθερος χρόνος είναι απολύτως απαραίτητος για να μπορέσει και να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του, αλλά και για την ψυχική του ισορροπία. Η οργάνωση λοιπόν της καθημερινότητας πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει και ελεύθερος χρόνος και όχι μόνο ο χρόνος για τις θεραπείες. Εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι η συζήτηση με τον θεράποντα γιατρό, έτσι ώστε να τεθούν προτεραιότητες στο τι θεραπείες πρέπει να γίνονται και σε ποια συχνότητα. Βήμα τέταρτον. Θέτουμε μελλοντικούς στόχους. Τα άτομα με Ντουσέν και οι οικογένειες πρέπει να ενθαρρύνονται, να παραμείνουν ενεργοί, να κάνουν όρινα, να θέτουν στόχους και να είναι αφοσιωμένοι σε αυτούς. Εργαλείο σε αυτό το βήμα είναι η ψυχολογική υποστήριξη, που πρέπει να εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, έτσι ώστε να προωθεί τη σκέψη για το μέλλον και να θέτει προσδοκίες για αυτό. Ο ορισμός των στόχων για μελλοντική εκπαίδευση και επαγγελματικό προσανατολισμό είναι μερικά από τα θέματα που μπορούν να συζητηθούν με έναν ψυχολόγο. Και τελευταίο βήμα είναι το βήμα πέμπτο και πιο σημαντικό. Γινόμαστε ανεξάρτητοι. Ένα άτομο με Ντουσέν δεν πρέπει να περιορίζεται στην ασφάλεια του σπιτιού του και της οικογένειάς του. Μία βόλτα με τους φίλους, μία εκδρομή, μία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι μόνο μερικές από τις καθημερινές δραστηριότητες που θα πρέπει να έχει. Για να μπορέσει να είναι ανεξάρτητος λοιπόν, θα πρέπει να μάθει από παιδί να ζητάει βοήθεια από το ευρύτερο περιβάλλον και όχι μόνο το οικογενειακό. Η ψυχολογική υποστήριξη θα βοηθήσει στην απόκτηση των δεξιοτήτων που χρειάζεται, να μάθει να δίνει σωστές οδηγίες στον συνάδελφό του, στο συμμαθητή του, στο σύντροφό του ή ακόμα και σε κάποιον συνεπιβάτη του στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να τον βοηθούν όταν χρειάζεται. Αντίστοιχα, αναφέρθηκε και νωρίτερα, το οικογενειακό περιβάλλον δεν θα πρέπει να είναι υπερπροστατευτικό. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι μόνο υποστηρικτικό για να προωθεί την ανεξαρτησία του ατόμου. Το MDA Ελλάς είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια των μελών του. Στις ειδικές μονάδες νευρομυϊκών παθήσεων πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εκστάσεις που χρειάζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα.
Στη διάθεση των μελών επίσης βρίσκομαι και εγώ, καθώς και η συνάδελφος μου Ταξία Δημητράκη, που ενημερώνουμε και καθοδηγούμε για τα δικαιώματά τους. Στο σπίτι του MD Ελλάς πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα θεραπευτική γυμναστική για τα μέλη που είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες φυσικοθεραπείες, είτε θέλουν να τις ενισχύσουν με κάποιες επιπλέον ασκήσεις. Ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, στις οποίες τα μέλη και οι οικογένειες έχουν την δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, αλλά όλα αυτά διασκεδάζοντας. Και τέλος, από το πρόγραμμά μας δεν θα μπορούσε να λείπει η ψυχολογική υποστήριξη, για την οποία θα σας μιλήσει αμέσως τώρα ψυχολόγος μας, κυρία Καρακασίδου Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ.